Πάμε για το τρίτο βίντεο και τελευταίο για σήμερα. Βλέπουμε πού και πώς διαμορφώνονται οι μπούκες. Εδώ έχουν πέσει ήδη τα καλούπια. Περιμένουμε τις πρέσες για να ρίξουν το σκυρόδεμα για να δημιουργηθούν οι δύο μπούκες εισόδου του πάνω διαζώματος του τομέα 6. Ο διπορικό τώρα βόρειο-δυτικό. Μετά απουσία 6 ημερών θα δείξουμε. Εδώ βλέπουμε μια σκάλα, έτσι, σκάλα υπογείου. Δίπλα στο ασανσέρ. Όλος ο τομέας, ο 5α και ο 5β, οι κολόνες του έχουν ενωθεί λατάκια με λατάκια και μπέτο φόρμ στα 3/4 και να έχουν αφήσει δίπλα και γύρω από τον πυλώνα, από τον οποίο αυτές τις μέρες που έλειπα εγώ βγάλανε το μεγάλο ικρίωμα, έτσι είναι γύρω στα 25 μέτρα, και τον αποθηκεύσανε εδώ που είναι το μπετό καθαριότητας. Περιμένοντας τους Ιταλούς της εταιρείας να δούμε τι θα κάνουμε με το στέγαστρο. Το στέγαστρο, από ό,τι έχω καταλάβει, θα το φέρουν σαν μια γωνία να το καθίσουν εκεί πάνω στα 28 μέτρα και τόσο περίπου θα είναι το στέγαστρο όλου του γηπέδου. Και θα περιμένουμε ακόμα άλλα 15 μέτρα παραπάνω, 13 μέτρα παραπάνω, που θα είναι απ' έξω από το σκέπαστρο ο πύργος. Βλέπουμε πως έχει διαμορφωθεί τώρα με τα γκύρια ο τομέας ο 6. Πίσω από το τομέα 6 βρίσκονται δύο τολ της εταιρείας Καπέλη, γιατί η Καπέλη είδε κόσμο εδώ να συγκεντρώνεται. Εταιρεία είναι, μην πάει χαμένο το management, φέρε χρήμα, δώσε χρήμα. Ένα φορτηγό στον αγωνιστικό χώρο, τόνι σίδερου και ξυλίας. Οι εργασίες συνεχίζονται ακόμα στα νότια ανατολικά, τώρα μόλις κλείνει η πρέσα, ζουμάρει ο φακός στην πρέσα, μόλις τώρα κλείνει, γέμισε ήδη 5 τρύπες με αυτό το χωνί που έφερε πάνω του ο γάντζος του γεωτρύπανου. Από εδώ να δείξω στον ανατολικό τομέα και τα επίσημα που ακριβώς είναι είσοδος για τον αγωνιστικό χώρο, για να καταλάβουμε όλοι που είναι είσοδος. Ακριβώς εδώ θα είναι το κέντρο του γηπέδου, παιδιά. Φανταστείτε ότι όλο αυτό το αχανές μέρος του εργοταξίου δεν θα είναι όλο γήπεδο αγωνιστικός χώρος. Εκεί που σκάβεται τώρα και είναι ο νοτιοανατολικός και ο νοτιοδυτικός πυλώνας, όχι πυλώνας, η Γερανή, ειδικά εκεί που είναι ο νότιο-δυτικός, εκεί θα είναι πεζοδρόμιο. Και λίγο παρακάτω από το νότιο-ανατολικό, στα 10 μέτρα εκεί που είναι το γεωτρύπανο τώρα, που θα στηθεί ο 4ος πυλώνας, από εκεί και πίσω θα είναι πεζόδρομος. Άλλο αγωνιστικός χώρος θα είναι προς τα βόρεια. Εδώ περίπου που αποχωρεί τώρα η Βαρέλα. Έτσι, και πιο πίσω ακόμα, προς τα βόρεια, θα είναι αγωνιστικός χώρος. Βλέπουμε τώρα τομέα 4. Όλο το τομέα να είναι καθαρισμένος στους ορόφους. Έτσι, εδώ θα είναι τα γραφεία της ΠΑΕ και εδώ θα είναι και είσοδος. Αυτό η παραπάνω κολόνα, η τελευταία κολόνα, από εκεί θα είναι είσοδος της ΠΑΕ. Τα έχουμε ξαναπεί για τους νέους συνδρομητές, να τα επαναλάβουμε μια φορά ακόμα. Θα κοιτάξουμε πάνω τις κολόνες αναμονής που έχουν τα σίδερα κυρτώσει,
Εκεί πάνω θα κάτσει ο δοκός Στέψης και μετά το δοκός Στέψης θα κρεμαστεί εκεί πάνω το στέγαστρο. Εδώ βλέπω αυτό που δεν είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες στον πυλώνα. Σιγά σιγά το μάτι ανοίγει. Είμαι και από ταξίδι. Το έκανα από το χωριό του Τάσου, από το Πετρί, 4 ώρες να επιστρέψω. Από το Πετρί Νεμέας, καθυστέρησα πολύ και ήρθα νυχτιώνοντας. Λοιπόν, εδώ στην Κολώνα, στον πυλώνα, βλέπουμε πλέγμα σιδέρων. Δεν ακουμπάει τον πυλώνα, αλλά τον καλύπτει γύρω στα 2 μέτρα. Το γιατί δεν το γνωρίζω. Αύριο που θα είμαι από το πρωί εδώ, έχουμε και τον αγώνα αύριο, Ωραία, πρέπει να είμαστε όλοι, μένα μας φάει η ΑΕΚ αύριο. Ποιος να ακούει την κυράτινα. Αγκαλιάζει το πυλώνα. Εδώ είναι η οριοθέτηση, έτσι, του γηπέδου. Αλλά όχι ρε γαμώτο, δεν μπορεί να είναι η οριοθέτηση, γιατί η μισή Κολώνα πρέπει να είναι απ' έξω, σύμφωνα με τις μακέτες. Δεν το γνωρίζω, μην λέω πατάτες, για ποιο λόγο είναι αυτή εδώ πέρα η στοιχεία των σίδερων, των μικρών, των εξαριών, οχταριών, τι είναι αυτοί οι σιδεριές. Εμείς βλέπουμε το θεάρεστο έργο ότι ενώθηκε πλέον το πέταλο, έτσι με τα πετοφόρμ, και μετά θα πέσει από πάνω τους το σιδέρωμα. Δηλαδή τις προσεκείς μέρες της εβδομάδος θα έχουμε φουλ σίδερο εδώ πάνω, έτσι ώστε να γιγαντώσει και ο τομέας 5, και μετά εμείς οι 5 καμεραμάν που θα παίρνουμε λήψεις θα μας αναγκάσουμε Μελισανίδης να δώσουμε φράγκα να πάρουμε drone. Μελισανίδη, κανόνισε, δώσε στα παιδιά λεφτά να πάρουν drone. Γιατί μόνο με drone θα γίνεται καλή κάλυψη, γιατί άμα κλείσει εδώ πέρα ο τομέας θα φέρνω κανένα γερανάκι της προοδευτικής. Δυστυχώς ο κύριος Πανούτσος. Τίποτα. Τίποτα θα βλέπουμε. Άμα κλείσει αυτό εδώ πέρα ο τομέας και κλείσει και ο τομέας ο 3, τίποτα. Κοιτάτε να δείτε, εγώ έφυγα πριν 6 μέρες και ο 1 ήταν σπάργανο και τώρα σηκώθηκε. Δηλαδή μπορεί σε 10-15 μέρες αυτός εδώ πέρα τομέας να είναι 3 όροφοι. Ποιο είναι? Ποια βάση? Άμα πέσει η βάση μετά η Κολώνα. Πάτε γεια σας, ναι. Τελείωσε μετά. Δεν παίρνει και πάνω, οπότε θα πέσει. Περιμένουμε τη γωνία να κάτσει εκεί πάνω. Να κάτσει η γωνία. Αυτό θα έρθει έτοιμο. Τμηματικά. Ναι, όπως έχονται και κύρδες. Κερκίδες, τμηματικά. Ήδη έχουν κάτσει. Στο οι κάτω. Οι κερκίδες έρχονται απ' έξω. Οι κερκίδες. Οι κερκίδες. Ναι. Όχι, από την από τη Λάρισα. Ολλανδία. Α, εδώ τις φτιάχνουν. Ναι. Ναι. Πρέπει να είμαστε πάνω από 30 άτομα τώρα εδώ πέρα στα κάγκελα του Θεωρίου της 21. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Γι' αυτό και η Καπέλη ανοίγει εδώ πέρα το τι μπουτίκ. Για το κονόμι, να πουλάει κιόλας, αλλά πρέπει να έχει και μεταπόληση ποσοστά η ΑΕΚΑΡΑ, έτσι. Όχι μόνο να παίρνει καπέλι, παντελόνι, να δίνει και στην ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά παιδιά, είδαμε ένα απογευματινοβραδινό βιντεάκι του τι μέλη γενέστε από τα πεπραγμένα μέχρι και σήμερα 27 του Αυγούστου. Στο εργοτάξιο της Αγίας Σοφιάς μας, λογικά πιστεύω εγώ, σαν παρατηρητής, ότι ένα 15% έχει περατωθεί από πλευράς κατασκευής. Μην νομίζετε ότι επειδή βλέπουμε 4 κερκίδες ότι είμαστε στο 50%, είμαστε αρκετά χαμηλά σε ποσοστά ανέγερσης, έτσι. Και μην ξεχνάμε παιδιά, έχουμε και το 4ο πυλώνα και την υπογειοποίηση. Πότε θα γίνει ο 4ος? Μέσο χρόνο. Εδώ παιδιά που δείχνει ο φακός, θα γίνει ο 4ος πυλώνας. Λοιπόν, αποφωνώ, όλη γήπεδο αύριο, μη λείψει κανείς, όποιος λείψει θα χάσει. Ζήτω η ΑΕΚ αδέλφια, ζήτω η ΑΕΚ μάγκες μου.